Αγαπητοί τηλεθεατές στο Attica TV, φίλες και φίλοι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Ασπροπύργου, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο βήμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου τον πρέσβη επιτιμή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Περικλή Νεάρχου, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα σχετικά με την πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, που σημαίνει ότι 23 προσωπικότητες της ελληνικής πνευματικής ζωής συνυπέγραψαν μία διακήρυξη για την Κύπρο, εκτιμώντας την κρισιμότητα της σημερινής συγκυρίας και τους κινδύνους που επικρέμονται πάνω από την Κύπρο. Στο σημείο αυτό, παρακαλούμε τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, τον κύριο Δημήτριο Καγιά, να μας γνωρίσει μέσα από το βιογραφικό του τον κύριο Περικλή Νεάρχου. Αγαπητοί τηλεθεατές, φίλες και φίλοι, αγαπητοί δημότες του Δήμου Ασπροπύργου, είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας που σήμερα έχουμε καλεσμένο και μας θυμάμαι την παρουσία του το πρέσβη επιτιμής της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Περικλή Νεάρχου. Ο κύριος Περικλής Νεάρχου, πρέσβης επιτιμή, γεννήθηκε στην Κύπρο, σπούδασε φιλολογία και ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Τουρς και ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνη στο Παρίσι. Εχρημάτισε ως σύμβουλος επιθεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, ως διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και ως πρέσβης της Κύπρου στο Παρίσι, με πρόσκληση του Προέδρου της Κύπρου Τάσου Παπαδόπουλου. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το μήνυμα του Απόλλωνα» το 1997 και «Η Ελλάδα σε κίνδυνο, ιδέες και θέσεις για εθνική ανασύνταξη» του 2014. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νεάρχο, που είστε σήμερα μαζί. Ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα στους δημότες του αγαπητού Δήμου Ασπροπύργου, που για πρώτη φορά τον επισκέπτομαι και έχω εντυπωσιαστεί θετικά για την περιοχή εδώ και την όμορφη φύση. Νομίζω ότι το έργο που επιτελείται εδώ με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την πρόσκλησή σας να προσπαθήσουμε σήμερα να διαφωτίσουμε λίγο τι είναι αυτή η πενταμερής η οποία επικρέμεται, αυτή η λέξη αρμόζει στην περίπτωση, γιατί πράγματι περί κινδύνου πρόκειται και όχι όπως παρουσιάζεται ως μιας δίθεν ευκαιρίας για λύση του Κυπριακού. Η πρωτοβουλία για να γίνει αυτή η πενταμερής σύσκεψη, η διάσκεψη, η νέα πενταμερής, γιατί έχουν γίνει και δύο προηγουμένως, οφείλεται στην πραγματικότητα στην αγγλική διπλωματία. Η αγγλική διπλωματία επηρεάζει καθοριστικά τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Αντώνιο Γκουτιέρες, γιατί υποτίθεται ότι αυτή η πενταμερής γίνεται μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέθεσε με τα ψηφίσματά του στον Γενικό Γραμματέα να προσφέρει καλές υπηρεσίες για την επίλυση του Κυπριακού. Και υποτίθεται ότι με την πρόσκλησή του για συμμετοχή σε αυτή τη διάσκεψη είναι ένας τρόπος να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες. Στην πραγματικότητα όμως, για να βλέπουμε τα πράγματα πίσω από τις τυπικότητες και από τα φαινόμενα, η πρωτοβουλία ανήκει στην Βρετανία, η οποία εξακολουθεί δυστυχώς να διαδραματίζει ένα δυσανάλογο ρόλο στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι επισήμως έχει αποχωρήσει από την Κύπρο ήδη από το 1960 με την ανεξαρτησία. Γιατί δραστηριοποιείται τόσο πολύ και στην ουσία παίζει τον ρόλο που παίζει σε στρατηγική πάντα συμμαχία με τον τουρκικό παράγοντα. Υπενθυμίζω ότι ήδη από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955 και νωρίτερα ακόμη, όταν γίνονταν όχι επίσημες διαπραγματεύσεις, αλλά διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδος και Μεγάλης Βρετανίας για την τύχη της Κύπρου, η Αγγλία, επειδή έβλεπε ότι η στρατηγική σημασία της Κύπρου είχε αυξηθεί πάρα πολύ στην μεταπολεμική περίοδο,
και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη από στρατηγική άποψη η Κύπρος, επέδειξε μια φοβερή αδιαλαξία και ανάγκασε την ελληνική πλευρά αρχικά να καταφύγει με προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη ζητώντας την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιαθέσεως και στη συνέχεια ξέρουμε ότι από το 1955 άρχισε ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ σε μια προσπάθεια να πιεστεί η Αγγλία να δώσει και στην Κύπρο αυτό που έδινε στους άλλους αποικιακούς λαούς αρχής γενομένης από την Ινδία το 1948 και μετά με όλες σχεδόν τις απέραντες αποικίες της αυτοκρατορίας της. Η Μεγάλη Βρετανία όμως, η οποία είχε τεράστια συμφέροντα στη Μέση Ανατολή με το πετρέλαιο, το οποίο εφοδίαζε τότε όχι μόνο τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και ολόκληρη σχεδόν τη Δυτική Ευρώπη, είχε πολύ μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή και εφόσον έχανε σταδιακά όλα τα άλλα ερίσματα αρχής γενομένης από την Αίγυπτο, αναγκάστηκε να εκενώσει το Σουέζ το 1952 μετά την επανάσταση του Νάσερ, και ήδη από πριν είχαν αρχίσει προβλήματα για την παραμονή της, σχημάτισε την άποψη ότι δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δώσει αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία στην Κύπρο, γιατί αυτό το πράγμα ήταν αντίθετο με τα στρατηγικά της συμφέροντα. Όταν η ελληνική πλευρά επέμεινε στην αρχή της αυτοδιαθέσεως, τότε η Μεγάλη Βρετανία εισήγαγε τον τουρκικό παράγοντα ως αντίπαλο δέος στο Κυπριακό και από τότε έχουμε δυστυχώς το πρόβλημα της διαμάχης με την τουρκική πλευρά και τη σταδιακή μετατροπή του Κυπριακού από πρόβλημα ελληνοαγγλικό σε πρόβλημα ελληνοτουρκικό. Αυτή η συνεργασία με την Τουρκία συνεχίστηκε μέχρι την ανεξαρτησία, όταν και με αμερικανική πίεση έγινε μία στροφή από την αυτοδιάθεση ένωση στην ανεξαρτησία, η Μεγάλη Βρετανία προσπάθησε και στην περίπτωση αυτή μαζί με την Τουρκία να μην δώσουν πραγματική ανεξαρτησία στην Κύπρο, αλλά μία δεσμευμένη ανεξαρτησία με τη μορφή εγγυήσεων διεθνών, τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία, Ελλάδα, με δικαίωμα χωριστή στρατιωτικής επεμβάσεως για την κάθε μία χώρα, στην περίπτωση που δεν συμφωνούσαν από κοινού να παρέμβουν. Ήταν όμως σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση επεμβάσεως, ο στόχος θα ήταν να επαναφερθεί η κατάσταση στο προηγούμενο status quo και όχι για κάτι άλλο. Το αναφέρω αυτό γιατί ενώ η Τουρκία επικαλείται το δικαίωμα αυτό, το οποίο είναι αμφιλεγόμενο και αμφισβητούμενο στην πραγματικότητα, δεν χρησιμοποίησε το δικαίωμα αυτό, όχι βεβαίως για να επαναφέρει τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση, αλλά για να κάνει αυτό που έκανε, κατοχή και κατάκτηση και αρπαγή και δημιουργία ενός ψευδοκράτους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με δύο λόγια για να συνοψίσω αυτό το κεφάλαιο, η Αγγλία θεωρεί ότι για να είναι χρήσιμες οι στρατιωτικές βάσεις που έχει αποκτήσει στην Κύπρο δεν πρέπει να επισκιάζονται από την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Κύπρου, η οποία θα μπορούσε κατά έναν τρόπο να τις εξουδετερώσει. Βλέπουμε σήμερα, παράδειγμα, η Κύπρος είναι ημικατεχόμενη. Επειδή όμως αναγνωρίζεται διεθνώς ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, μπορεί και κάνει σχέσεις και συνάπτει συμμαχίες και με τη Γαλλία και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με τα Αραβικά Εμμυράτα. Θα μπορούσε επίσης να προωθήσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα με την Ελλάδα, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ναυτική και αεροπορική παρουσία στην Κύπρο.
Άρα βλέπουμε ότι ανησυχεί η Μεγάλη Βρετανία ότι με την εξέλιξη αυτή και με την κατάσταση αυτή ιδίως των συμμαχιών της Κύπρου με τρίτες χώρες είναι ανασφαλείς οι βάσεις και θα μπορούσαν κατά έναν τρόπο να ακυρωθούν. Γι' αυτό το λόγο, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους, γι' αυτό το λόγο πρωτοστατεί ούτως ώστε να μην ξεφύγει η Κύπρος από αυτό που από την αρχή, από το 1960, θέλησε η Μεγάλη Βρετανία σε συνεργασία με την Τουρκία να επιβάλλει. Δηλαδή να μην ξεφύγει από ένα καθεστώς ψευδοανεξαρτησίας, δεσμευμένης ανεξαρτησίας. Να μην αποκτήσει ποτέ δηλαδή πραγματική ανεξαρτησία και κυριαρχία. Αυτό επιδιώκει και σήμερα. Και το επιδιώκει δήθεν προσφέροντας υπηρεσίες για τη λύση του Κυπριακού. Και όχι όπως αναφέραμε ήδη προηγουμένως κατά τρόπο ευθύ, αλλά κατά τρόπο έμμεσο, μέσω του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δυστυχώς η πολιτική γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών είναι υπό την επιρροή, αγγλοαμερικανική επιρροή. Η σημερινή αμερικάνικη πολιτική δεν είναι ακριβώς αυτή που ήταν με τον Κίσιγκερ το 1974, αλλά βεβαίως δεν πάβει να συνεργάζεται με την αγγλική πολιτική, η οποία εμφανίζεται ότι είναι αυτή η οποία γνωρίζει καλύτερα το Κυπριακό και είναι αυτή η οποία θέλει να ρημουλκεί και την αμερικανική δύναμη ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις της και οι επιδιώξεις της στην Κύπρο. Εδώ θα πρέπει δικαίως να ασκήσουμε μία κριτική και στην κυβέρνηση της Ελλάδος και στην κυβέρνηση της Κύπρου, γιατί έσπευσαν να αποδεχθούν αυτή την πρόταση. Το επιχείρημα είναι ότι, μα αφού μας προσκαλεί ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για να συγκαλέσει αυτή τη διάσκεψη, πώς μπορούμε να μην ανταποκριθούμε. Το επιχείρημα είναι διάτρητο, γιατί για να καλέσει ο Γενικός Γραμματέας μια διάσκεψη προβαίνει προηγουμένως σε διαβουλεύσεις. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων θα πρέπει η κάθε πλευρά να υποβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις με την οποία κάνει αποδεχτή μια πρόταση. Και στην περίπτωση αυτή έχουμε πάρα πολλούς λόγους να μην δεχθούμε την πρόταση αυτή, γιατί δημιουργείται ένα προηγούμενο σημαδεμένης τράπουλας. Παράδειγμα, ενώ η ελληνική πλευρά υπεστήριζε ότι θα έπρεπε η νέα διάσκεψη να είναι συνέχεια της προηγούμενης στο Κρά Μοντανά και να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, απέτυχε η διάσκεψη Κρά Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας κατά πέτηση της τουρκικής πλευράς είπε ότι ο καθένας μπορεί να θέσει στη διάσκεψη ό,τι θέλει. Δηλαδή η τουρκική πλευρά τώρα λέει ότι εγώ ζητώ ίση κυριαρχία και δύο κράτη. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπό τις προϋποθέσεις αυτές γιατί να πάει η ελληνική πλευρά να συζητήσει δύο κράτη ή στη χειρότερη ή σε εναλλακτικά μια συνομοσπονδία. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν εμένει στον ρόλο που έχει από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είναι δουλειά του Συμβουλίου Ασφαλείας να βρει λύση στο εσωτερικό πρόβλημα του Κυπριακού. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η δουλειά του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι να παρεμβαίνει για να διασφαλίσει την ειρήνη και την διεθνή τάξη.
όταν γίνεται παραβίαση της διεθνούς τάξης και όταν τίθεται σε κίνδυνο η ειρήνη, παρεμβαίνει τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της τάξης και στη διασφάλιση της ειρήνης. Στην περίπτωση όμως αυτή εδώ, εκφεύγει ουσιαστικά από το ρόλο του ο Γενικός Γραμματέας, αντί να διεξαγάγει συζητήσεις και διάσκεψη εντός των πλαισίων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο, αφήνει ένα πεδίο ελεύθερο ότι η κάθε πλευρά μπορεί να θέσει ό,τι θέλει. Πάμε παρακάτω. Η τουρκική πλευρά μαζί με τη βρετανική είχανε υποβάλει μετά το 1974 την ιδέα της λεγόμενης διζωνικής ομοσπονδίας, διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Δηλαδή, προηγουμένως από πριν ζητούσε πάντα η τουρκική πλευρά, η οποία αντιπροσωπεύει το 18% του πληθυσμού, να επιβάλλει ένα καθεστώς ομοσπονδίας. Ήταν σαφές όμως ότι μια τέτοια απέτηση ήταν εντελώς ανεδαφική, γιατί δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για μια ομοσπονδία. Κάνουμε ομοσπονδία όταν υπάρχει σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της χώρας μια άλλη εθνότητα, μια άλλη ομάδα πληθυσμού, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και στην περίπτωση αυτή γίνεται μια ομοσπονδία για τη διασφάλιση της ενότητας της χώρας. Στην περίπτωση όμως της Κύπρου, ο πληθυσμός ήταν ανάμειχτο σε όλη την Κύπρο, χωριό τουρκικό, χωριό ελληνικό κτλ. Άρα, δημιούργησαν τεχνητά μετά την εισβολή τον διαχωρισμό δια της κατοχής και θέλουν αυτό το νέο καθεστώς, αυτή την de facto πραγματικότητα που δημιούργησαν, να τη μεταφράσουν σε συνταγματικό σχήμα και την ονόμασαν διζωνική ομοσπονδία. Όταν λέμε διζωνική, η διζωνική παραπέμπει σε σύνορα. Άρα εξ αρχής είναι κάτι το απαράδεκτο, γιατί σημαίνει ένα άλλο κράτος και σημαίνει μια άλλη κυριαρχία. Παρά το γεγονός αυτό όμως, η τουρκική πλευρά, αφού επέβαλε το σχέδιο λύσεως αυτό στην ελληνική πλευρά, τώρα μετακινήθηκε και ζητάει δύο ανεξάρτητα κράτη. Και αφήνει περιθώριο να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να δεχθεί και τα δύο αυτά κράτη να συναποτελέσουν μια συνομοσπονδία. Αντιλαμβάνεται κανείς, για να μην τα κάνουμε περίπλοκα για τον κόσμο που μας ακούει, ότι η μειοψηφία του 18% στην περίπτωση ενός τέτοιου συστήματος στο οποίο θέλουν να ισχύει ως κατευθυντήρια αρχή η λεγόμενη πολιτική ισότητα, τι σημαίνει? Ότι η πλειοψηφία του 80% θα υποδουλωθεί στη μειοψηφία του 18% και μάλιστα μία μειοψηφία η οποία ελέγχεται από την Άγκυρα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα βρούμε λύση για το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, αλλά θα υποθηκεύσουμε και όλη την ελεύθερη Κύπρο και ολόκληρη η Κύπρος στην ουσία θα καταστεί δορυφόρος τουρκικός και θα ενταχθεί στην τουρκική σφαίρα επιρροής. Άρα, είναι μία λύση εντελώς απαράδεκτη. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, η ελληνική πλευρά, να συζητάει τέτοιου είδους λύσεις, γιατί δεν αποτελούν λύσεις. Και εδώ θα σας διηγηθώ για να παίρνουμε μία ιδέα και το πώς σκέφτονται ακόμη και ηγέτες ξένων χωρών. Όταν ήμουν στο Παρίσι, είχε γίνει επίσκεψη του Κύπριου Υπουργού, του Κύπριου Προέδρου, είχε τότε πεθάνει δυστυχώς ο Τάσος Παπαδόπουλος και είχε ανέλθει στην εξουσία ο Δημήτρης Χριστόφιας, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Στη σύσκεψη που έγινε, άρχισε ο Σαρκοζή, τότε Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, καλωσόρισε τον Κύπριο Πρόεδρο
και είπε ότι η Γαλλία είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό της Κύπρου. Ο Κύπριος ο Πρόεδρος απαντώντας ευχαρίστησε και θεώρησε σκόπιμο να διευκρινίσει ότι η Κύπρος έχει διαφορετική θέση από τη Γαλλία σε ό,τι αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γάλλος Πρόεδρος απάντησε, έδειξε κατανόηση στη διαφορετική θέση της Κύπρου και είπε «Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο εύκολο για μας να πούμε το όχι στην Τουρκία και το λέμε. Εσείς όμως να μην αναγνωρίσετε και να μην νομιμοποιήσετε ποτέ την τουρκική εισβολή και κατοχή. Και καλύτερα να μείνετε στο status quo παρά να δεχθείτε μια κακή λύση». Θα έλεγα ότι αυτή η εκτίμηση του Σαρκοζή θα έπρεπε να είναι και τώρα οδηγός μας στο πώς βλέπουμε τα πράγματα, γιατί κανείς δεν είναι τρελός να μην θέλει μία λύση όταν είναι εφικτή, όταν είναι στοιχειωδώς αποδεκτή και βιώσιμη, ακόμη και με οδυνηρές παραχωρήσεις. Αλλά τι κάνει η τουρκική πλευρά? Παίζει με τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν το σπίτι τους, το χωριό τους, την πόλη τους και δίνει ελπίδες ότι τάχα μαζί με τη λύση θα υπάρξει επιστροφή εδαφών και ότι ένα μεγάλο μέρος του κατεχομένου εδάφους θα επιστραφεί στο πλαίσιο της λύσεως και ότι τάχα θα γίνει μια επανένωση της Κύπρου. Στην πραγματικότητα αυτό είναι αυταπάτη. Η τουρκική πλευρά ελίσσεται για να δώσει την εντύπωση ότι δεν είναι αδιάλλακτη και γιατί θέλει να κρατάει καθυλωμένη την ελληνική πλευρά, να μην στραφεί προς μια πιο μαχητική και αδιάλλακτη πολιτική, να την κρατάει καθυλωμένη με την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει και αποσπά συνεχώς υποχωρήσεις. Έφτασε στο σημείο να αποσπάσει την υποχώρηση από την ελληνική πλευρά της αποδοχής της λεγόμενης διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Αυτό είναι το, όχι μόνο η διζωνική είναι το επικίνδυνο, αλλά και η λεγόμενη πολιτική ισότητα. Γιατί η τουρκική πλευρά, ενώ υποτίθεται ότι έχει διευκρινιστεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τι σημαίνει ακριβώς η πολιτική ισότητα, ότι αυτό δεν σημαίνει αριθμητική ισότητα, αλλά σημαίνει ουσιαστική συμμετοχή και της άλλης πλευράς στη λήψη των αποφάσεων. Η τουρκική όμως πλευρά υπολαμβάνει και αντιλαμβάνεται την πολιτική ισότητα είτε ως αριθμητική ισότητα, είτε ως ένα μείγμα αριθμητικής ισότητας και τουρκικό βέτο συν ισότητα κυριαρχίας. Όταν τίθεται θέμα ισότητας στην κυριαρχία, παραπέμπει σε άλλο κράτος, γιατί η κυριαρχία ακριβώς είναι ταυτόσιμη με την έννοια του χωριστού κράτους. Άρα με τα δεδομένα αυτά τι να διαπραγματευτείς, τι να συζητήσεις, αυτό είναι το ερώτημα. Και με τον τρόπο αυτό έχει παρασυρθεί με την ελπίδα ότι θα πάρει πίσω την Αμόχωστο, θα πάρει πίσω το Μόρφου, έτσι λέγανε ή αφήναν να νοηθεί οι Τούρκοι ότι θα δώσουν την Αμόχωστο πίσω και όταν λένε Αμόχωστο βεβαίως το κομμάτι το οποίο δεν έχει ακόμη επικιστεί, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι έχει στην πραγματικότητα επικιστεί και έχουν αφήσει μόνο εκεί το 14% περίπου της πόλεως που είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία στην παραλία. Και αυτό απειλούν να το επικύσουν. Υπενθυμίζω την τελευταία επίσκεψη και το πικνίκ, όπως έλεγε ο Ερντογάν, που έκανε στην παραλία της κατεχόμενης Αμοχώστου. Και απειλούν ότι αν δεν προσέλθετε να δεχθείτε μια λύση
του είδους της λύσεως που θέλουμε, θα επικύσουμε και την αμόχωστο και βεβαίως δεν αφήνουν πολλές ελπίδες ούτε για το μόρφου, ούτε για άλλες σημαντικές περιοχές. Οπότε βλέπουμε τελικά να διαμορφώνεται η εξής κατάσταση. Ενώ δεν υπάρχει στον ορίζοντα η προοπτική μιας ουσιαστικής επιστροφής εδαφών, παρά το γεγονός ότι η επιστροφή εδαφών, ακόμη και η επιστροφή εδαφών, εάν επιβληθεί μία απαράδεκτη συνταγματική λύση, δεν σώζει τίποτα. Γιατί όταν έχεις ένα σύνταγμα το οποίο σε κάνει υποχείριο της τουρκικής πλευράς, αντιλαμβάνεστε ότι όλη η Κύπρος στην περίπτωση αυτή θα ήταν υπό τον έλεγχο τον γεωπολιτικό της Άγκυρας. Άρα ποια είναι η αξία μιας μερικής επιστροφής όταν το αντάλλαγμα θα είναι όλη η Κύπρος να γίνει υποχείρια της τουρκικής πλευράς. Δηλαδή δεν πρέπει ακόμα και στο θέμα αυτό να έχουμε ψευδαπάτες και να μην βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Οπότε με τα δεδομένα τα σημερινά γίνεται μία προσπάθεια να εκβιαστεί η ελληνική πλευρά, να προσχωρήσει να αποδεχθεί μία λύση που στην πραγματικότητα θα διατηρεί κατ' επίφαση το όνομα Ομοσπονδία, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι ή δύο κράτη ή μεταμφιεσμένα δύο κράτη σε συνομοσπονδία. Άρα στην περίπτωση αυτή θα γίνει αυτό που είπα προηγουμένως. Η ολόκληρη Κύπρος θα ενταχθεί στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση εμείς να πάμε και να καθίσουμε να συζητήσουμε τέτοια πράγματα. Βλέπω όμως ότι δυστυχώς η κυπριακή κυβέρνηση με τον κύριο Αναστασιάδη δέχθηκε, για να μην δείξει δήθεν, για να δώσει δείγμα καλής θελήσεως. Και γιατί παρακαλώ να δώσουμε δείγμα καλής θελήσεως σε ποιον? Στον αγγλικό παράγοντα ή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος υπερβαίνει το ρόλο του και στην πραγματικότητα συμπεριφέρεται κατά τρόπο απαράδεκτο, για τον οποίο θα έπρεπε να υπάρξει ελληνική διαμαρτυρία και έλεγχος, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε ότι δυστυχώς έχει υπάρξει μία μετατόπιση, μία εξέλιξη στο εσωτερικό μέτωπο της Κύπρου από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το κυβερνόν κόμμα Δυσί, που είναι και το κόμμα του Προέδρου Αναστασιάδη. Υπενθυμίζω ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ήταν το 2004 ο αρχηγός του Δυσί και είχε κάνει αντιπολίτευση στον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, υποστηρίζοντας το σχέδιο Αντάν. Σήμερα βρίσκεται και ο ίδιος μπροστά ακριβώς σε αυτή την μια κατάσταση, γιατί αυτό που επιχειρείται τώρα είναι να επαναφερθεί κάτι χειρότερο ακόμη από το σχέδιο Ανάν, γιατί υπενθυμίζω ότι τότε δεν υπήρχε το φυσικό αέριο. Η Τουρκία σήμερα διεκδικεί και το φυσικό αέριο και μάλιστα είδαμε τους χάρτες που έχει δώσει και τις διεκδικήσεις που έχει προβάλει. Στην ουσία λέει αυτά είναι δικά μου, είναι τουρκική η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, η Κύπρος όπως τα άλλα νησιά κατά τη δική της άποψη δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, άρα είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και από αυτήν που έχει το 50% είναι των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή έχουν καταλάβει το βορρά, αλλά δεν τους αρκεί η ΑΟΣ που είναι στο βορρά, είναι δήθεν συνέτερη και σε ολόκληρη στην ΑΟΣ της Κύπρου, γιατί σε ένα ομοσπονδιακό κράτος οι φυσικοί πόροι ανήκουν στο ομοσπονδιακό κράτος, και αφού θα είναι μέτοχος στο ομοσπονδιακό κράτος κατά 50%, άρα της ανήκει και το 50% του φυσικού αερίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα επρόκειτο στην περίπτωση αυτή για μια πλήρη λαιλασία από την Τουρκία του φυσικού αερίου της Κύπρου.
Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στο η Τουρκία προβάλλει ως όρο ότι το θέμα της ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου και γενικά το θέμα της ΑΟΣ της Κύπρου θα συζητηθεί μετά τη λύση. Δηλαδή όταν θα έχει καταληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και όταν η Τουρκία θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε εκεί πέρα ποιος υπέγραψε τις συμφωνίες για την οριοθέτηση ΑΟΣ με το Ισραήλ. Η Κυπριακή Δημοκρατία. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία οριοθετήσεως ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Η Κυπριακή Δημοκρατία. Μια παρόμοια συμφωνία έχει συζητηθεί, δεν έχει και έχει συμφωνηθεί, δεν έχει ακόμη επικυρωθεί με το Λίβανο. Οπότε αντιλαμβάνεστε την ανατροπή η οποία θα γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση στις συμμαχίες της Κύπρου, στις συμμαχίες της Ελλάδος στη Μέση Ανατολή και στο όλο σκηνικό που θα διαμορφωθεί στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο με τέτοιου είδους λύσεις. Και με την απώλεια ενδεχομένως της Κύπρου, με την απόκτηση στρατηγικού ελέγχου πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο από την Τουρκία μέσω μιας ψευδολύσεως. Γι' αυτό το λόγο κινητοποιήθηκαν και οι πνευματικοί άνδρες που αναφέρατε, κυρία Φούφα, προηγουμένως, γιατί ακριβώς βλέπουν ότι το πρόβλημα δεν είναι όπως ήταν προηγουμένως ότι θα γίνει μια άλλη διάσκεψη. Έχουν γίνει τόσες άλλες, έχουν γίνει τόση γύρη συνομιλιών, δεν μας πειράζει και ιδιαίτερα. Αυτό μπορεί όντως να αποδειχθεί και αυτή η διάσκεψη λόγω της πλήρους τουρκικής αδιαλλαξίας ένα άλλο προηγούμενο και να μην έχει τις βλαπτικές συνέπειες που έχει. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή γιατί δυστυχώς έχουμε τα δύο μεγάλα κόμματα στο εσωτερικό μέτωπο τα οποία έχουν πάρει πολύ περίεργες θέσεις και έχουν κάνει διολυστήσεις στις θέσεις τους. Το Οδυσσή παράδειγμα του ΑΚΕΛ με τον κύριο Αναστασιάδη πάντα υπεστήριζαν λύσεις συμβιβαστικού τύπου σχεδίου ΑΝΑΝ. Το ΑΚΕΛ το 2004 ψήφισε, ήτανε, υπενθυμίζω τότε, ήτανε εταίρος κυβερνητικός μαζί με τον Τάσο Παπαδόπουλο και τότε ψήφισε όχι, αλλά μυστικά η ηγεσία τότε του ΑΚΕΛ είχε συμφωνήσει υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ. Όταν όμως πήγε να περάσει τη θέση αυτή στην Κεντρική Επιτροπή και στα άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ, η θέση αυτή δεν περνούσε και έκανε πίσω το ΑΚΕΛ. Μετά όμως το δημοψήφισμα, όπως είπε τότε ο Δημήτρης Χριστόφιας, ψηφίσαμε όχι για να τσιμεντώσουμε το ναι. Άρχισε μία πολιτική εκαθαρίσεως του ΑΚΕΛ από τα στελέχη που ήταν κατά του σχεδίου ΑΝΑΝ και διεμόρφωσε μια νέα ηγετική ομάδα. Είναι αυτή η ηγετική ομάδα με τον Άνδρο Κυπριανού που είναι σήμερα, η οποία είναι πλήρως συμβιβαστική και όταν διαβάσετε, για να μην πει κανείς ότι διαστρέφονται οι θέσεις αυτές, να τις διαβάσετε στο όργανο του ΑΚΕΛ, τη Χαραυγή, θα ανατριχιάσετε. Παράδειγμα, δέχεται την τουρκική θέση ότι το θέμα της ΑΟΣ πρέπει να συζητηθεί μετά τη λύση. Δηλαδή να κάνει η Τουρκία ό,τι θέλει. Δέχεται ότι πρέπει ο αγωγός φυσικού αερίου να μην είναι ο EastMed που θα μεταφέρει το αέριο, αλλά να περάσει μέσω Τουρκίας. Και άλλες τέτοιες εξωφρενικές θέσεις. Και γιατί υποστηρίζει αυτές τις εξωφρενικές θέσεις. Έχει προβάλει μία θεωρία την οποία έχει ως πρότυπο και αναφορά ότι τάχα η λύση του Κυπριακού θα γίνει μέσω της προσεγγίσεως με τους Τουρκοκυπρίους. Θα έλεγε κανείς πολύ ωραία αν ήταν δυνατό μέσω της προσεγγίσεως με τους Τουρκοκυπρίους να λυθεί το Κυπριακό γιατί να μην λυθεί. Αλλά το πρόβλημα είμαστε σοβαροί όταν εξετάζουμε τα πράγματα.
Βλέπουμε στις παρελάσεις, παράδειγμα, που γίνονται κατά την επέτειο της εισβολής, η τουρκική ηγεσία είναι στο πλευρό του απεσταλμένου της Άγκυρας και συμμετέχουν στις παρελάσεις. Είδαμε κάποιο σοβαρό κίνημα, εκτός από μεμονωμένα άτομα, να ταχθούν ενάντια στην τουρκική εισβολή? Όχι. Είδαμε κάποια στελέχη, κάποιο κίνημα από αυτούς να υποστηρίξουν ενάντια, να υποστηρίξουν θέση ενάντια στην τουρκική κατοχή? Όχι, λένε. Δύο ισότιμα κράτη, διζωνική, δηλαδή το κράτος σας, το κράτος μας. Περίπου αυτές είναι οι θέσεις των Τουρκοκυπρίων. Άρα, βεβαίως οι Τουρκοκύπριοι ανησυχούν, γιατί επειδή η Τουρκία θέλει να διασφαλίσει τη λαβή της πάνω στην Κύπρο, στέλνει επίκους. Και ήδη οι έπικοι γίνονται πλειοψηφία στα κατεχόμενα. Και αυτό δεν είναι υπέρ των Τουρκοκυπρίων. Είναι ζήτημα σήμερα αν οι Τουρκοκύπροι είναι ακόμα πλειοψηφία. Πιθανότατα είναι μειοψηφία. Δεν δίνουν επίσημα στατιστικά στοιχεία, τα κρατάνε απορρίτα, αλλά από διάφορες ενδείξεις που υπάρχουν, πιθανότατα οι Τουρκοκύπροι να έχουν ήδη γίνει μειοψηφία. Άρα, με ποιον τρόπο οι Τουρκοκύπροι θα αποδεσμευθούν από την Άγκυρα, θα παίξουν δικό τους ανεξάρτητο παιχνίδι και εμείς θα κάνουμε συμμαχία μαζί τους και θα λύσουμε δήθεν το Κυπριακό? Αυτά είναι πράγματα ανεδαφικά, γιατί η Τουρκία δεν πήγε στην Κύπρο για τους Τουρκοκυπρίους. Ήδη οι Τούρκοι το διακηρύσουν και ήδη είναι αυτονόητο. Η Τουρκία ενδιαφέρεται κατά πρώτο λόγο για τη στρατηγική σημασία της Κύπρου. Και το λέει, όλοι οι ηγέτες το λένε. Και ο Τσαβούσογλου είχε πει μάλιστα, ο Νταβούτογλου είχε πει μάλιστα, ότι ακόμη και ένας Τουρκοκύπριος να μην υπήρχε στην Κύπρο, η Τουρκία θα ενδιαφερόταν για την Κύπρο, γιατί είναι στρατηγικά σημαντική. Άρα, εφόσον προτάσει τα στρατηγικά της συμφέροντα η Άγκυρα, δεν είναι δυνατόν εμείς να νομίζουμε ότι θα παίξουν αυτόνομο παιχνίδι οι Τουρκοκύπροι και ότι θα αρκεί να προσεγγίσουμε τους Τουρκοκυπρίους και αυτό θα μας δώσει τη λύση. Άλλοι παράγοντες είναι βεβαίως, εκτός από το δημογραφικό παράγοντα, είναι ο στρατιωτικός έλεγχος. Όταν έχεις 40.000 τουρκικό στρατό, δεν μπορούν οι Τουρκοκύπροι να παίξουν οποιοδήποτε δικό τους παιχνίδι, και αν υποθέσουμε ότι θα ήθελαν να παίξουν. Όπως επίσης είναι ο οικονομικός έλεγχος. Έχει κάνει αγωγό νερού, έχει κάνει αγωγό για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή έχουν πλήρη εξάρτηση από την Άγκυρα, και οικονομική και δημογραφική και στρατιωτική. Θα έλεγε κανείς ότι μετά τη λύση θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, είναι πράγματα τα οποία δεν θα αλλάξουν, γιατί η Τουρκία το έχει κάνει σαφές και από τις προτάσεις και την αιμονή της, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί λύση η οποία δεν θα περιλαμβάνει την Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη με δικαίωμα επεμβάσεως και να έχει επίσης στρατιωτική παρουσία στο διηνεκές. Άρα, το να κάνουμε συνεχείς υποχωρήσεις και να φτάνουμε σε σημείο εθνομηδενισμού και ανθεληνισμού για να επιτύχουμε δήθεν την προσέγγιση με τους Τουρκοκυπρίους, είναι μία έολη πολιτική, είναι μία φενάκι πάρα πολύ επικίνδυνη για τον κυπριακό λαό. Και βεβαίως είναι περίεργη και η πολιτική του Οδυσσή, η οποία στην ουσία έχει κάνει συμμαχία με το ΑΚΕΛ. Στην Κύπρο τους λένε το ΔΙΣ-ΑΚΕΛ. Δηλαδή κάνουν κοινή πολιτική δύο κόμματα, τα οποία είναι υποτίθεται τα δύο άκρα του πολιτικού συστήματος, ανταγωνιστικά, ιδεολογικά, πολιτικά, αλλά συμπλέουν. Και συμπλέουν κάτω από την επιρροή βεβαίως κυρίως του Βρετανικού παράγοντα. Να μπούμε τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον ρόλο της ελληνικής κυβερνήσεως. Η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ελληνικό, δεν είναι τμήμα του έθνους.
δεν έγινε καν με δική της επιλογή ανεξάρτητο κράτος. Η Κύπρος έκανε πολέμους και αγωνίστηκε και αγώνες για την Ένωση. Το αν δεν έγινε η Ένωση δεν φταίει η Κύπρος. Φταίνε τα στρατηγικά συμφέροντα τα οποία ήταν ενάντια στο στόχο αυτό. Η Αγγλία, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ήθελε να κρατήσει την Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι έδωσε όλη σχεδόν την αυτοκρατορία της, νόμιζε ότι ήταν πολύ σημαντικά τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, και αφού είχε χάσει τα ερίσματά της στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη, στο Άντεν, νόμιζε πως το τελευταίο προπύργιό της ήταν η Κύπρος και θα έπρεπε πάση θυσία να κρατήσει την Κύπρο. Και μέχρι σήμερα έχει αυτή την αντίληψη ότι είναι σημαντική η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μετά την ανέβρεση ενεργειακών πόρων και την αναβάθμιση την οποία έχει υποστεί η Ανατολική Μεσόγειος, θέλει να είναι παρούσα και να παίζει τον δικό της ανεξάρτητο ρόλο μέσα από τις δικές της βάσεις. Οπότε το αν δεν έγινε η Ένωση και αργότερα γινότανε μεγάλη εκστρατεία για την Ένωση, αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Ήταν η Ένωση η οποία πετιόταν ως ένα σύνθημα υπονομεύσεως του Μακαρίου, ότι τάχα ήταν εφικτή Ένωση και δεν την ήθελε ο Μακάριος. Αυτό είναι ένα ψέμα. Εάν ήταν εφικτή, ασφαλώς ο Μακάριος ήταν ο πρώτος που θα την ήθελε, αλλά είναι όπως το σχέδιο Άτσεσον, παράδειγμα, τη δεκαετία του 60. Λέγανε ότι ναι, δεν είναι τίποτα, ένα μικρό μέρος της Κύπρου θα δινόταν ως βάση στην Τουρκία και το υπόλοιπο θα ενωνόταν. Δεν είναι μόνο η βάση που θα δινόταν στην Τουρκία. Η Τουρκία ζητούσε και δύο από τις πέντε επαρχίες να έχουν Τούρκο έπαρχο για πάντα. Ήθελε δηλαδή να αποκτήσει έρισμα χωρίς να κάνει επιχείρηση από βάσεως, δηλαδή με τη θέληση της Ελλάδος να αποβιβαστεί στην Κύπρο και να έχει αεροναυτική βάση επί της Κύπρου, και μετά ως τρίτο στάδιο θα επεδίωκε με μία υπονόμευση και χρησιμοποίηση των Τουρκοκυπρίων να προκαλέσει μια νέα κρίση και να επιτύχει αυτό που πέτυχε το 1974. Η στόχη της Τουρκίας για να πάρει τουλάχιστον το 1/3, ήδη από τη δεκαετία του 50 διεκδικούσε το 34% της Κύπρου. Αυτός ήταν ο μόνιμος στόχος της Τουρκίας και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτός ο στόχος της Τουρκίας είναι μέχρι σήμερα αμετάλλακτος και είναι μια στρατηγική η οποία χαράχθηκε από τότε από τον Νιχάτ Ερήμ με τον τίτλο «Ανάκτηση της Κύπρου», ως σύμβουλος του Μέντερες, και αυτή η σταθερή πολιτική και στρατηγική της Τουρκίας είναι αμετάλλακτη μέχρι σήμερα. Άρα το αν, ας πούμε, δεν έγινε η Ένωση δεν είναι ότι δεν το ήθελε η Κύπρος, αλλά από την πραγματικότητα των συσχετισμών και των ισορροπιών προέκυψε να είναι ανεξάρτητη. Και μάλιστα όχι πλήρως ανεξάρτητη, που εάν ήταν πλήρως ανεξάρτητη δεν θα ήταν και κακή λύση να έχουμε δύο ελληνικά κράτη με δύο ψήφους στον ΟΗΕ, με δύο ψήφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όχι. Θα ήταν και αυτό ένα πλεονέκτημα. Και το 60 δόθηκε στην Κύπρο μία δεσμευμένη ανεξαρτησία. Και σήμερα αυτό είναι που επιδιώκει, όπως αναφέραμε προηγουμένως, η Αγγλία, να μην αφήσει την Κύπρο ακόμα και μισή, όπως είναι, να έχει ανεξάρτητη και κυρίαρχη πολιτική. Η Ελλάδα λοιπόν δεν μπορεί να ακολουθεί αυτή την πολιτική που κάποτε υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να γινότανε ανεχτή, γιατί ας πούμε ήταν μια αντίδραση στην πολιτική επεμβάσεων της Χούντας. Όταν ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και είπε «Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται», ήταν σε αντίδραση στην πολιτική επεμβάσεων της Χούντας, η οποία επενέβηκε με πραξικόπημα το Ιωαννίδη το 1974. Η πολιτική λοιπόν αυτή, όταν ήταν ο Μακάριος
στην Κύπρο και είχε στιβαρή πολιτική ηγεσία η Κύπρος και αξιόπιστη, είχε ένα νόημα. Το να υποστηρίζει όμως σήμερα κανείς ότι η Ελλάδα συμπαρίσταται και η Κύπρος αποφασίζει όταν έχει αποδυναμωθεί, όταν οργιάζει ο ξένος παράγων, ο Βρετανικός και ο Τουρκικός, και όταν πάνε στην ουσία να επιβάλλουν μια λύση που θα ενέτασε την Κύπρο στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Δεν είναι η Ελλάδα να μένει μακριά, να αποστασιοποιείται και να λέει ναι, η Κύπρος αποφασίζει και εμείς συμπαριστάμεθα. Συμπαρίσταται σε τι δηλαδή, στην καταστροφή της Κύπρου και στην καταστροφή του κυπριακού ελληνισμού και στην μετάταξη της Κύπρου στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Δηλαδή είναι χωρίς νόημα. Γι' αυτό θα έπρεπε λογικά η Ελλάδα να είναι περισσότερο παρούσα στην Κύπρο και να παρεμβαίνει και στα πολιτικά πράγματα. Γιατί βλέπουμε ότι τώρα ο κίνδυνος προέρχεται από την κατάρρευση του εσωτερικού μετόπου. Δηλαδή βλέπουμε το εσωτερικό μέτωπο και λένε «Μα αφού οι Κύπροι το θέλουν». Μα δεν είναι γιατί οι Κύπροι το θέλουν. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες διαθέτουν χρήματα, διεξάγουν μία προπαγάνδα. Η Αγγλία παράδειγμα, μία λεπτομέρεια. Επεστράτευσε διάφορες χώρες όπως Σλοβακία, Σουηδία, Νορβηγία, Τσεχία για να συμβάλλουν δήθεν στην προσέγγιση των δύο κοινοτήτων ως το πρόβλημα το κυπριακό να μην είναι θέμα εισβολής και κατοχής και να είναι απλώς θέμα προσεγγίσεως μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιούσαν οι χώρες αυτές, η Σλοβενία παράδειγμα, η Σλοβακία, έπαιρναν τους κατοίκους ενός χωριού κατεχόμενου, τους έβαζαν στο λεωφορείο σε συνεργασία με την τουρκοκυπριακή διοίκηση και τους έπαιρναν να εκκλησιαστούν στην εκκλησία του κατεχόμενου χωριού τους. Και με τον τρόπο αυτόν υποδάβλιζαν τον πόθο και την νοσταλγία της επιστροφής. Και ποιος είναι ο δρόμος της επιστροφής? Να δεχθούμε μία λύση τύπου Ανάν. Οπότε με τον τρόπο αυτό προσπάθησαν να προωθήσουν ένα διχασμό μεταξύ αυτών που ενδέχεται να επιστρέψουν και αυτών που δεν θα επιστρέψουν. Των κατοίκων της αμοχώς του που ενδέχεται να επιστρέψουν αυτοί που θα επέστρεφαν, των κατοίκων του Μόρφου, των κατεχομένων χωριών. Και με τον τρόπο αυτόν προώθησαν μία διάσπαση μέσα στην κοινωνία και μία ψεύτικη ελπίδα με την οποία επηρεάζεται ο κόσμος. Λοιπόν, μέσα από ΜΚΟ, όπως και εδώ βλέπουμε τις ΜΚΟ που χρησιμοποιούνται στην παράνομη μετανάστευση κτλ, το ίδιο. Οπότε βλέπετε με την κατάσταση αυτή έχει δημιουργηθεί ένα εσωτερικό μέτωπο το οποίο είναι δυστυχώς αποδυναμωμένο. Και όταν δεν υπάρχει και δεν ακούγεται και από την Αθήνα μία ισχυρή φωνή, δεν χρειάζεται να κάνεις παρεμβάσεις ανεπίτρεπτες. Να πεις μία σταθερή θέση. Γιατί παράδειγμα η Ελλάδα να σπεύσει να υποστηρίξει αυτή την πενταμερή? Για ποιο λόγο? Υπάρχει κανείς νοήμων άνθρωπος ο οποίος να πιστεύει ότι αυτή η πενταμερής θα εξυπηρετήσει την ελληνική υπόθεση? Όταν τους ερωτήσει «Μα γιατί τη δεχθήκατε?», λέει «Μα μπορούμε να πούμε όχι στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ». Γιατί δεν μπορείς? Να του υπενθυμίσεις τα ψηφίσματα, να θέσεις όρους οι οποίοι να δικαιολογούν τη συμμετοχή σου. Και κατά τρίτο λόγο, γιατί να δεχθείς να συμμετάσχεις ως κοινότητα? Η Κύπρος δεν είναι κυπριακή δημοκρατία. Εδώ πας και συμμετέχεις σε μία πενταμερή, όχι ως κυπριακή δημοκρατία, απούσεις της κυπριακής δημοκρατίας, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και οι δύο κοινότητες. Γιατί, κυρία Αναστασιάδη, που είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας και ορκίστηκες πίστη και στο Σύνταγμα και στην Κυπριακή Δημοκρατία να πηγαίνεις και με τον τρόπο αυτό να υπονομεύεις την Κυπριακή Δημοκρατία? Και βεβαίως δεν κρύβει η άλλη πλευρά το στόχο της, να καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία όμως, παρά το γεγονός
γεγονός ότι σήμερα η Κύπρος είναι ημικατεχόμενη εξασφαλίζει ακριβώς αυτή την ελευθερία και αυτή την ανεξαρτησία στην Κύπρο που της επιτρέπει να συνάπτει συμμαχίες, να έχει συμμάχους και να μπορεί να αγωνίζεται κατά της τουρκικής κατοχής, να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να δρά ως κράτος, ανεξάρτητο κράτος. Όταν καταλύσεις την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνεις κοινότητα. Και τι είχε πει ο αείμνηστος Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, παρέλαβα κράτος και δεν θα παραδώσω κοινότητα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να συζητάμε για μετατροπή της Κύπρου σε κοινότητα. Οπότε αυτοί είναι οι προβληματισμοί μας, αυτές είναι οι σκέψεις που μας οδήγησαν στο να βγούμε προς τα έξω και να φωνάξουμε δυνατά ότι Κύριοι, δεν είναι λύση το να δεχθείς κάτι που θα οδηγήσει στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι λύση να δεχθείς υποταγή της πλειοψηφίας, τη μειοψηφία και μέσω αυτής την Άγκυρα. Δεν είναι λύση να κάθεσαι να συζητάς ισότητα κυριαρχίας με το ψευδοκράτος. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, η έκκληση που κάναμε είναι στον κυπριακό λαό αλλά και στον αλληλέγγυο ελληνικό λαό να αντιληφθούν τα πράγματα, να κινητοποιηθούν και να μην επιτρέψουν ούτε την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε την επιβολή μιας δίθεν λύσεως η οποία είναι φαινάκι και αν κατόρθωνα να την επιβάλλουν θα οδηγούσαν στην υποθήκευση ολόκληρης της Κύπρου και στην απαρχή καταστροφής του κυπριακού ελληνισμού. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ευχαριστώ που με ακούσατε και νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας να είμαστε αλληλέγγυοι με την Κύπρο και θέλουμε περισσότερες δυνάμεις να είναι αγωνιζόμενες εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς να ευχηθούμε η φωνή σας να γιγαντωθεί, να ακουστεί και να γίνει κάτι το σωστό, γιατί αλλιώς, τι να πω, δυστυχώς. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου να σας δώσει τον τόμο του Ασπρόπυργου ως ένδειξη ευχαριστίας για τη σημερινή τιμή που μας κάνατε με την παρουσία σας, την πράξη ευχαριστίας εκ μέρους του Πνευματικού Κέντρου και να συλλεκτικό ημερολόγιο για το 1821. Πριν σας δώσω τον επίτομο του Ασπροπυργού και σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και την ομιλία σας εδώ, σίγουρα μέσα στις καρδιές του απλού Έλληνα, όσο υπάρχει το ομόγλωσσο και το ομόθρησκο, το ίδιο και για την Κύπρο μας, το ίδιο για τα παράλια της Μικράς Ασίας, όπως και για τη Βόρεια Ήπειρο, αυτή η σπίθα δεν θα σταματήσει να υπάρχει και να νιώθουμε ότι όλα είναι Ελλάδα και ότι όλοι είμαστε μαζί παρέα. Ας ελπίσουμε ο ΙΕ και οι κοινότητες και όσοι να αποφασίζουν για το μέλλον της Κύπρου να δουν το σωστό και να είναι αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι για όλους τους πολίτες της Κύπρου. Κύριε Πρεσβευτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας και σας ευχόμαστε τα καλύτερα και για την Κύπρο μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.